τώρα. Τι, εγώ να και... μου πληρώσει αυτά που. Καλά, θα τα πληρώσω εγώ αυτά. Τι ήθελα να σου πω. Και μέχρι πότε τα έχει τα πράγματα. Εγώ, μέχρι το 17. Τι είχε τότε δηλαδή, τελευταία τώρα, τι είχε. Το 2017 δηλαδή. Τι είχε μέχρι τελευταία. Πρόβατα. Πόσα είχε. 80 πρόβατα. Είχε τόσα πρόβατα. Ναι. Και εδώ τα ξεχύμαζε. Ε, εδώ τα ξεχύμαζε. Και... Ήπαιρναμε τρεφίδι από το Γαλατά, κάτω από το Μεσολόγιο. Και ακόμα από τη χορτάρια εδώ που είχαμε χωράψει. Πόσο χρόνο είσαι τώρα, πόσο είσαι. Πόσο χρόνο είσαι τώρα. 82. Και μέχρι πριν 6 χρόνια δηλαδή, 76 χρονών ήσουν και είχες 80 πρόβατα. Ναι. Ποιος άλλος σε βοήθαγε. Ήταν και αδερφή μου πέθανε φέτος. Α, οι δυο σας. Ναι. Και ο αδερφός μου ήταν και οι άλλοι αδερφοί μου, γιατί μέσα από το 17 μέχρι το 22 πέθαναν τρεις ανθρώπους στο σπίτι μας. Ο αδερφός μου, η πρώτη αδερφή μου, και ο αδερφός μου και ήστερα η αδερφή μου πέρσι. Και τα, εδώ γυρουβουλιά στο Κρίκυλο τα βόσκαγατε, δεν τα πήγαινε τα λόγια. Δεν πήγαινε σπίτι τα λόγια, τα πιο πολλά που είχατε τα χρόνια πόσα ήτανε. Ε? Τα πιο πολλά πρόβατα που είχατε τα χρόνια πόσα ήτανε. Είχατε περισσότερα παλιότερα. Όχι. Α, μέχρι τόσα, μέχρι 80. Σιγά σιγά το λιγότερο εγώ όμως τώρα. Δεν κράταγα αρνιά, πουλάγα και τα παλιότερα τα πρόβατα. Τα έπαιρνε ένα άλλο πλαμείο, Σιλιούντζ λέει. Τα σχολεία. Τώρα τα τελευταία είχα 20. Τα έβγα και εκείνα και ξένιασα, αφού δεν μπορούσα. Τι άλλα φτιάχνεις τώρα εδώ, φτιάχνεις κήπια, τι άλλα κάνεις εδώ. Εγώ ήξερα και τα κήπια εδώ, αλλά τώρα εγώ δεν μπορώ να δουλέψω. Δεν μπορώ να σκύψω. Ξέρετε, τρόμαξα να βοηθώ σήμερα να βάλω τα παπούτσια. Δεν έβρισκα τα άλλα τα παπούτσια, ξέρετε που τα είχα βάλει. Επειδή πήρε τηλέφωνο, να μην περιμένει, λέω. Όσο να έρθω, πιζάει, αλλά αφού ήμουν τα αυτοκίνητα, το πρόλαβα. Τρόμαξα να τα βάλω τότε. Τι άλλα εδώ, πώς παίρνατε τα χρόνια εδώ στο χωριό. Με ρωτάς, εμείς ήμασταν πολύ εκτουκά παιδιά. Δεν είχε πατέρα. Δύσκολα. Τι ήσασταν ορφανά από μικρά. Ορφανά, τι κάνω. Ο πατέρας από τι πάει. Ο πατέρας μου πάει από κρυολόγημα τότε. Εσύ πόσο χρόνο ήσουν να τον θυμάσαι τον πατέρα σου. Όχι. Δεν τον πρόλαβες, δεν τον θυμήθηκες μάλλον τον πατέρα. Δεν τον θυμήθηκα τον πατέρα μου. Πόσα αδέρφια ήσασταν. Μάλλον είχε 7 παιδιά. 7. Το στράτο τον έχεις αδερφό τώρα εσύ. Όχι. Τι... Ο πατέρας, στράτο, ο πατέρας του κόμμα ήταν αδέρφια. Αχα. 7 παιδιά. Η μάνα με έζησε μαζί με τον πατέρα του στο δρόμο. Δεν μου λες τώρα, δηλαδή, και η μάνα σας, πώς σας μεγάλωσε 7 παιδιά, ρε παιδάκι μου. Έλα, ναι, και ήμασταν μακριά, έξω από το χωριό. Πού, σε ποια περιοχή. Φρουξιά, τώρα, να πάω στο βάρο. Φρουξιά. Mm. Τι θυμάσαι εσύ από τότε που ήσουν μικρή. Και τίποτα δεν θυμάμαι εγώ. Δεν θυμάμαι ούτε πατέρα, ούτε μάνα, ούτε χωρά. Κάτσε. Και η μάνα σου την έχασες νωρίς. Όχι, μάνα μου έχασα τώρα το 84. Ποιο σα βοήθαγε άλλο τώρα εκείνα τα χρόνια, ρε παιδί μου. Κανένα, μάνα είχε μια μάνα μου δούλευε ή κανένα. Πού δούλευε η μάνα. Αδερφός, τα χωράφια. Έσπρε και τη βρίζα του που έλεγα με τότε τσίκα. Τα βρίζα, ναι. Ναι. Το φέρνει, την κόλλαγα με τα νύψε από τα κουκάλια, την έφερνε κάτω στο σπίτι, την έβαλε μέσα στο σπίτι και μέχρι το Νοέμβριο στο μπαίμανα μου. Οπότε είδε στη ευκαιρία και έκανε ήλιο. Ξέρετε, τραβάει. Και το χωράφι που είχαμε ποτιστικό εκεί κάτω στο σπίτι που ήμασταν, καλαμπότια, φασόλια, πατάτες, ένα. Ποια γυναίκα τώρα θα τα κάνει αυτά. Ναι. Έτσι πέρασα, δεν ρωτάς. Δεν μου λες πείνα πέρασατε. Όχι. Όχι, ούτε τότε με το 41, με την πείνα. Ναι, τότε ήμασταν εμείς μικρά παιδιά. Δεν πέρασα την πείνα. Δεν πέρασα πείνα γιατί είχαμε καλαμπότια, σίγα και αυτό. Τότε με τα αντάρτη που εσείς σας έδιωξαν από εδώ. Μας έφεραν εδώ στην εκκλησία. Μας πήραν από εκεί και μας έφεραν εδώ. Τότε ρε παιδί που ο στρατός άδειαζε τα χωριά να μην βοηθάνε τους αντάρτες. Ναι. Εσάς σας έδιωξαν από εδώ. Πού πήγατε. Στη Λαμία. Στη Λαμία. Ναι. Και... χωριό που λέγεται Δαμάστα. Και τι τα κάνατε τα πράγματα που είχατε εδώ. Πράγματα τα πήραν οι αντάρτες, ο στρατός. Πάει, τα χάσατε όλα δηλαδή. Α, δεν είχαμε τίποτα. Πόσο καιρό λείπατε από εδώ. Ήρθαμε το 50 πάνω, το 48 έφαγα. Δύο χρόνια. Ναι. Και μετά πάλι από το 0, από την αρχή, ε. Ναι, διάμεστρα. Ωραία, κύριε Παναγιώτα, τι τράβηξατε, ρε παιδάκι. Να μην ρωτάς. Καλά. Και τώρα έχουμε όλα τα καλά και γκρινιάζουμε. Τώρα δεν γκρινιάζουμε, δεν μας φτάνε. Τότε τι έτρωγε, τι δεν έτρωγε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Αλλά ούτε πίνωσαμε, να πούμε ότι πίνωσαμε. Πώς έκανε, πώς δεν έκανε, μα. Τώρα κουτά που γνώρισα εγώ τον κόσμο και έρχομαι να δω στο σχολείο. Σχολείο, έβγαλε στο δημοτικό. Εγώ. Ναι.
Όχι, μέχρι την Τετάρτη πήγα. Γιατί ύστερα ήθελα να πάω να δουλεύω τα κορίτσια στο δασαρχείο για ρεπάρια. Πράγματα δεν είχαν πολλά. Πέντε γίδες είχαμε και δύο γυλάδες. Την ήθελε μάνα μου να πάρω με τα πράγματα. Και πήγα και δύο χρονιά στη νυχτερινό, αλλά δεν μάθαμε να τίποτα στο νυχτερινό. Έτσι και τα. Έτσι παίρνει η ώρα. Ναι. Μέχρι την Τετάρτη. Δεν μου λες χωράφ με τι έκανε η μάνα. Με τις γυλάδες. Με τις γυλάδες, ε. Πόσο χρόνο πέθανε η μάνα. Εμάνα μου, 84 ξέρω. Ποια, το 80 είπες πέθανε. Ναι. Το 1980. Ναι. Άρα κακομήρα. Από τα αδέρφια σου τώρα πόσα είναι η ζωή. Εγώ πέρα. Μόνο εσύ. Ωραία θερίο. Να είσαι καλά κύριε Παναγιώτα. Τι καλά, τώρα θα φορτώσω εγώ. Σόπα μου ωραία, φορτώεις. Τι θα γίνει τώρα. Εγώ σαν οφανάμε. Αφού καλά είσαι τώρα, έχεις κανένα πρόβλημα πέρα από τα πόδια που σε πονάνε. Το πόδι δεν έχω άλλο πρόβλημα. Και από το πόδι. Όχι τέτοια σοβαρά προβλήματα. Από το πόδι δεν πέθανε κανένας. Από το πόδι δεν πέθανε κανένας. Δεν πέθανε, αλλά σαν να ξέρεις, κάνει φορά. Αυτά. Μάλιστα. Ποιον άλλον έχεις γειτονιά αυτού κάτι. Ποιον άλλον έχεις γειτονιά. Του στράτου έχω εγώ και τα συνδέα είναι από πάνω μεριά, από κόστα από τον Νίκο. Καλά, ο Νίκος είναι από πάνω. Για πες τώρα εκεί στη Φρουξιά, είναι τίποτα τώρα εκεί. Εκεί δεν είναι κανένα, ένα τύπο παίρνει ο Γιώργος, ο Μαργαρίτης, αν μου ξέρεις εδώ. Ναι. Ναι. Σπίτια δεν είναι εκεί τώρα. Ναι, το σπίτι είναι εκεί. Το σπίτι σας είναι όρθιο. Τι κάνει. Εμείς το σπίτι πήγαμε και το έφτιασαμε πρωτού. Δηλαδή, τώρα είναι κατοικήσιμο το σπίτι. Μπορείς να μείνεις άμα θέλεις. Είναι όπως έτσι το τουλιά το δωμάτιο, τόσο μεγάλο είναι και καφές άμα θέλεις. Πόσοι άλλοι έμεναν τότε εκεί, σε αυτό το συνοικισμό εκεί. Όλοι μαζί του ήταν τότε, δεν ήμασταν χώρα για αυτά τα δωμάτια. Ούτε μπάνια είχαν ούτε τίποτα. Τι είπες έτσι. Ποιες άλλες οικογένειες ήταν εκεί εκτός από εσάς. Ήταν Πανάρας. Οι Παναραίοι. Ναι. Δεν τον γνώρισε τον Κώστα και τον Πανάρα, πέθανε. Τον πατέρα του Χριστό για τον γνώρισα. Μάλιστα. Είχαμε το νιά του Πανάρα εκεί εμείς. Και από εδώ, ας πούμε, ξυλά που λέμε, μας χωρίζει το Ρέμα, το ποτάμι. Ήταν ο Μαργαρίτης, ο Νίκος που είχε γύρια, η μάνα του Νίκη εδώ. Από εκεί την πήρε ο Ηλίας, ο πατέρας του Νίκη, την είχε στο Κρήτηλο. Είμαστε ένα καμπάρο με τον Μαργαρίτη εμείς. Βάψε η αδερφή μου, πέθανε πέρα. Μια αδερφή της Λένης εδώ. Μάλιστα. Με τι θα πας κάτω τώρα, θα σε πάει κανένας. Με τι θα πας κάτω. Με τα πόδια. Α, θα πας με τα πόδια. Μην πέσεις πουθενά, πρόσεξε. Όχι, δεν πέφτω τώρα. Είδα και ο τόπος είναι καλός τώρα, δεν έχει όλη. Έχει γλύκα, δεν έχει παγωνιά. Δεν έχει παγωνιά. Α, να είσαι καλά κύριε Παναγιώτα. Ευχαριστώ.